Με τιμές αρχηγού κράτους υποδέχθηκε χθες λίγο πριν τις 7 το απόγευμα η Μητρόπολη Δημητριάδος και η πόλη του Βόλου τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος επισκέπτεται την περιοχή μετά από 21 χρόνια. Στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου έγινε η υποδοχή του Πατριάρχη από τις τοπικές αρχές, ενώ πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στην τελετή υποδοχής. Δύο υπηρεσιακοί υπουργοί, οι κύριοι Στεφανής και Κίτας και 7 Μητροπολίτες υποδέχθηκαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος εισήλθε στον Άγιο Νικόλαο και προσκύνησε την εικόνα του Αγίου και το τμήμα του Ιερού Λειψάνου που φυλάσσεται στη Μητρόπολη του Βόλου. Ακολούθησε δοξολογία, μετά το πέρας της οποίας ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος προσφώνησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, υπενθυμίζοντας τους στενούς δεσμούς της τοπικής εκκλησίας με το φανάρι. Στην πρωτεύουσα της φιλόξενης και φιλοπρόοδου Μαγνησίας σας υποδεχόμαστε σήμερα, Παναγιώτατε Δέσποτα, με την τιμία συνοδεία σας, ανανεώνοντας τους ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς που συνέπηξαν από παλαιά με το ακτινοβόλο φανάρι οι αείμνηστοι προκάτοχοί μας, οι οποίοι μας δίδαξαν τον βαθύτατο προς αυτό σεβασμό, την αστήρευτη αγάπη προς τη διαχρονική πρωτεύουσα του ελληνισμού, την Κωνσταντινούπολη, και την ιική τιμή και αφοσίωση προς τον Αρχιεπίσκοπό της, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, τον Πατέρα και Ποδηγέτη ολόκληρης της Δρομιουσύνης. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος προσέφερε στον Οικουμενικό Πατριάρχη τριπλό σετ εγκολπίων εις ανάμνηση της επίσκεψής του στον Βόλο. Ο προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου, Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Οικονόμου, χαρακτήρισε ιστορικό γεγονός την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη, αναφέρθηκε στην ιστορία του ναού αλλά και στα αποτυπώματα του χρόνου, στις υποδομές του και ειδικά στους υπόγειους χώρους. Ο ναός μας, Παναγιώτατε, διέρχεται επεσχάτων μεγάλη δοκιμασία, καθώς τα αποτυπώματα της φθοράς που ο χρόνος αφήνει πάνω του είναι εμφανή και καλούν όλους τους παράγοντες του τόπου, εκκλησιαστικούς, πολιτικούς, δημοτικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς, να κινητοποιηθούμε, προκειμένου και τα δρομολογημένα έργα να επισπευθούν και υλοποιηθούν και τα μεγαλύτερα που απαιτούνται, κυρίως στον υπόγειο χώρο, να δρομολογηθούν, ώστε το σύμβολο αυτό της πόλης, το σπίτι του Αγίου Νικολάου, να διασωθεί και να επανέλθει στο πρώτιστον κάλος. Ακολούθησε η αντιφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο οποίος αναφέρθηκε στον σύνδεσμό του με τον Βόλο και τη Μαγνησία, εξέφρασε το θαυμασμό του για τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, έπλεξε το εγκόμιο του Μητροπολίτη Δημητριάδος, ενώ δεν παρέλειψε να μνημονεύσει τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Ανακαλούμενοι στη μνήμη μας τον αείμνηστον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κυρών Χριστόδουλο, τον Αποδημητριάδος, τον φλογερόν και γνήσιον ποιμένα, μετά του οποίου συνεδέθημε αρήκτος και μετά του οποίου παρά τας διαφορετικάς απόψεις μας εις ορισμένα θέματα, η αδελφική αγάπη ουδέποτε εψύγει. Δεόμεθα δε αυτήν την ιεράν στιγμήν υπέρ αναπαύσεως της μακαρίας αυτού ψυχής,